υπήρξε σαφής δέσμευση τόσο του Πρωθυπουργού όπως και του Υπουργού Υποδομών για την επαναλειτουργία της μετρικής γραμμής του τρένου Πάτρα Πύργος. Η δέσμευση όμως αυτή του Πρωθυπουργού προήρθε από μια καλή προετοιμασία σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Δεν ανοίξαμε τυχαία το θέμα της επαναλειτουργίας της γραμμής της δρομικής Πάτρα Πύργος. Θέλαμε να βγει η περιφερειά μας από την απομόνωση και να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες οδικής και συνδρομικής σύνδεσης. Έτσι λοιπόν θέσαμε στο τραπέζι των συζητήσεων την επαναλειτουργία της γραμμής Πάτρα Πύργος Αρχαία Ολυμπία. Και όχι σε επίπεδο ευχολογίων και διαπιστώσεων, αλλά σε επίπεδο δεσμεύσεων και χρηματοδοτικών εγγύσεων. Θα έλεγα, είμαστε η περιφερειακή αρχή που σε λίγο χρόνο από τώρα, και θα έλεγα θα είναι μέσα στο 2018 και με τις δεσμεύσεις που έχουμε από τον ΟΣΕ και την ΟΣΕ, θα έχουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη τεχνική παρέμβασης για τη συνδρομική γραμμή. Έχουμε ταυτόχρονα συζητήσει και εξασφαλίσει το σύνολο των πόρων. Το 50% από τα 15 εκατομμύρια ευρώ θα είναι από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και το άλλο 50% θα είναι από πόρους που διαχειρίζεται το Υπουργείο Υποδομών. Θα έλεγα όμως με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι είμαστε η περιφέρεια που για πρώτη φορά έστρεψε το βλέμμα της σε ένα άλλο τρένο για να το μετατρέψει στο πρώτο θεματικό τουριστικό τρένο με έξυπνες εφαρμογές στην Ελλάδα, όπως είναι αυτό της γραμμής Κατάκολο Πύργο Αρχαία Ολυμπία. Εδώ υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Άρα δεν μιλάμε για υπόσχεση, μιλάμε για πράξη. Πολύ γρήγορα θα ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο και θα πάρει το δρόμο της υλοποίησης του. Είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, οι μελέτες είναι ολοκληρωμένες, είναι οραματικό το σχέδιό μας και ταυτόχρονα στοχευμένο. Ειδική τουριστική γραμμή. Και βεβαίως θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το σχέδιό μας για την επαναλειτουργία της ισοδρομικής γραμμής δεν είναι τυχαίο. Ξεκίνησε όταν προετοιμάσαμε πολύ καλά την ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου προς την κάτω Αχαγιά. Εδώ σε αυτή την παρέμβαση και μία πρωτοβουλία και με τον κύριο Χάνς, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, όταν είχαμε πάει στην Αρχαία Ολυμπία, ουσιαστικά είχαμε κατασταλάξει τι θέλουμε, ποιο είναι το σχέδιό μας, ποιο είναι το όραμά μας και πώς το προετοιμάσαμε για να έχουμε έτοιμες τις μελέτες για να ξεκινήσουμε. Κύριοι συνάδελφοι, το τρένο θα είναι πολύ κοντά μια νέα πραγματικότητα. Θα έλεγα αναπτυξιακή, φιλική και οραματική. Είναι το τρένο από Πάτρα, Πύργος, Αρχαία Ολυμπία, όπως θα είναι η ολοκλήρωση του προαστιακού Πάτρα κάτω Αχαγιά και όπως θα είναι το τρένο Κατάκολο, Πύργος, Αρχαία Ολυμπία. Και με πόρους, ναι, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Να είμαστε λοιπόν περήφανοι και να πιστεύουμε το σχέδιό μας και να το στηρίζουμε συνολικά. Γιατί μόνο έτσι, αν πατήσουμε στην δυνάμη μας, θα έχουμε μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοδιοίκηση σημαίνει να υπερβαίνεις καθημερινά πολιτικές και ιδεολογικές γραμμές. Εκεί που οι άλλοι διαπιστώνουν και αντιδρούν, εσύ να παράγεις έργο και πολιτική. Να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τις πολιτικές. Να αποφεύγεις το μέτριο και να επιτυγχάνεις το μέτρο και τη σύνθεση. Να δίνεις τη μάχη για τη συνεργασία, τη συνεννόηση και τη συνένεση, αφήνοντας πίσω το παλιό, αυτό που αναπαράγει μόνο ένα καταδικασμένο χθες και πάντα να απαιτείς
μια καλύτερη μέρα και προοπτική για την περιφέρεια της Ελλάδος. Και εμείς, σχεδιάζοντας αυτή τη στρατηγική μας για το σχέδιο, είναι η απάντηση στο αύριο.